Για τα έντονα συναισθήματα που έζησαν στην Τουρκία μίλησαν οι άνδρες της αποστολής της ΕΜΑΚ. Όταν συστηνόμασταν ως Γιουνάν, άνοιγε η αγκαλιά τους, ανέφεραν οι Έλληνες, ήρωες διασώστες. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, σημείωσαν πως η ένταση και η αδρεναλίνη δεν τους άφηναν να καταρρεύσουν. Η πιο δυνατή στιγμή ήταν όταν άκουγαν τους ζωντανούς θαμμένους να καλούν σε βοήθεια και σιγά σιγά οι φωνές να χάνονται. Ξεκινάει ένας πιτσιρικάς. Πρέπει να ήταν 7-8 χρονών. Και μου φέρνει ένα κουτί μπισκότα. Μπορεί να μην είναι τίποτε, μπορεί να μην ακούγεται σαν κάτι, αλλά για μένα προσωπικά εκείνη η στιγμή ήταν πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο δυνατή. Το πιο συγκινητικό ήταν ότι του δίναμε νερό με ένα ποτήρι έτσι που ήταν ξαπλωμένο, τέλος πάντων, και έφτανα σε σημείο να το βρέχω αναγκαστικά, γιατί ήταν ξαπλωμένος και δεν είχε τρόπο ούτε το κεφάλι να γυρίσει ούτε να κάνει και πολλά. Και μου φέρει ένα καλαμάκι πλαστικό πράσινο. Και κάθε φορά που τράβαγα το ποτήρι μου πιάνε το χέρι, λέγοντάς μου νο, και καλά να συνεχίσω να του δίνω νερό. Πολύ δύσκολο περιβάλλον. Επέδειξαν μια εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα προς την ελληνική αποστολή, διότι είδαν ότι από την πρώτη στιγμή, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις σε κανένα τομέα και εκτόσεις, προσπαθούσαμε να επιτελέσουμε το έργο μας. Υπήρχε διαρκώς μια εκτίμηση της επικινδυνότητας, της ασφάλειας και της κατάστασης στα σημεία που δουλεύαμε, έτσι ώστε να μπορούμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή τον απεγκλωβισμό. Προφανώς, όπως είναι κατανοητό, κινηθήκαμε με συγκεκριμένες πληροφορίες και ρίξαμε τις δυνάμεις μας σε επιβεβαιωμένους ζωντανούς.